Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στη Γλυφάδα, καθώς εκεί διέμενε ένας από τους ανθρώπους, τον οποίον τον θάνατο ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας. Μαζί με τη θλίψη, εκεί επικρατεί και ανησυχία. Ο Μαρίνος Αλιφέρης βρίσκεται στο σημείο. Βεβαίως, λόγω της καραντίνας, οι δρόμοι είναι άδειοι. Μπορείς όμως να μας μεταφέρεις το κλίμα και ό,τι νεότερο υπάρχει από το ρεπορτάζ, Μαρίνο. Ο 70χρονος λοιπόν τα κάτοικος εδώ Γλυφάδας με τους κατοίκους πολυκατοικίας όπου έμενε ένα από τα 26 θύματα του κορονοϊού εδώ στη χώρα μας πραγματικά να είναι τρομοκρατημένοι καθώς δεν έχουν πάρει καμία οδηγία για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα ενώ και η σύζυγος του 70χρονου νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα και αυτή πάσχει από τον κορονοϊό. Μίλησα λοιπόν με τους ενίκους πολυκατοικίας μας, ανέφεραν ότι δεν έχει έρθει κανείς να τους πει πώς πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα και δεν έχει πάρει καμία οδηγία. Μου αποκάλυψαν ότι την περασμένη Δευτέρα έκαναν η ίδια απολύμανση στην πολυκατοικία τους. Ωστόσο είναι σαν να μην την έκαναν καθώς η σύζυγος του 70χρονου λίγες ώρες μετά βγήκε από το σπίτι, πήγε στον Ευαγγελισμό, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι και εκείνη έχει κορονοϊό. Τώρα περιμένουν εδώ τις αρχές να έρθουν να τους ενημερώσουν για το τι πρέπει να κάνουν και όπως είπα και στην αρχή, είναι ήδη τρομοκρατημένοι από όλες αυτές τις εξελίξεις, Νίκη. Λοιπόν, αναμένουν τις οδηγίες, παρακολουθούμε το θέμα και ευχαριστούμε πολύ τον